Σας καλησπερίζουμε από το πόρταλ 902.gr. Έχουμε κοντά μας τον Θανάση Κοκονά, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κορδελιού Ευόσμου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Επίσης έχουμε τον Νίκο Αβραμίδη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του 4ου Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτικός. Καλό απόγευμα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Το θέμα μας είναι για τα νηπιαγωγεία και την προσχολική αγωγή και μία σειρά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί. Όμως, θα ήταν καλό, θα έλεγα, να ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση που έγινε σήμερα, τη μαζική και μαχητική, στη Θεσσαλονίκη, από τους μαθητές. Ένα θέμα αρκετά σημαντικό, βγήκαν στους δρόμους οι μαθητές της Θεσσαλονίκης πολύ δυναμικά, με τις μάσκες τους και τα μέτρα τους, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της ζωής τους και των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών, μέτρα προστασίας στα σχολεία. Μέτρα που δεν υπάρχουν και η κυβέρνηση φαίνεται να τα έχει περιορίσει μόνο στη χρήση μάσκας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Κοκονά, που η Ομοσπονδία έχει εκφράσει και τη συμπαράστασή της στον αγώνα των μαθητών, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πολύ σωστά. Κοιτάξτε τώρα, τα υπαρκτά και χρόνια προβλήματα της εκπαίδευσης, ταυτόχρονα με τα ανεπαρκή μέτρα της κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, είναι αυτά που κινητοποίησαν τους μαθητές σήμερα. Πραγματικά, εκατοντάδες μαθητές βρέθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 10.30 το πρωί, και ταυτόχρονα και πολλοί άλλοι βρίσκονται σε δικαιολογημένες αγωνιστικές κινητοποίησεις, γιατί ζουν από πρώτο χέρι την έλλειψη εκπαιδευτικών, τα ακατάλληλα σχολικά κτίρια, τις υπόγειες αίθουσες, τα δύο ώρα διαλύματα χωρίς να εξασφαλίζεται ο αερισμός της αίθουσας, ο συνωστισμός, τα 25-27 παιδιά μέσα στην τάξη, τάξεις που πραγματικά όχι δεν κάνουν για την σημερινή κατάσταση λόγω της πανδημίας, δεν έκαναν ούτε προηγούμενα. Και αν έπρεπε μια φορά να πάρουμε μέτρα για τις προηγούμενες χρονιές, αυτή τη φορά πρέπει να είναι πολλαπλάσια αυτά τα μέτρα. Οι μαθητές λοιπόν, το λέγαμε και από την Άνοιξη, το είδαμε και στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Επειδή πραγματικά βιώνουν αυτό το σχολείο, δίκαια κατά τη γνώμη μας βγαίνουν και κινητοποιούνται. Και για να δώσουμε και ένα στίγμα και σε όλους αυτούς που λίγο κουνάνε το δάχτυλο σε αυτούς τους μαθητές, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται οι μαθητές να διεκδικούν, να τους βάλουμε ένα απλό ερώτημα. Θέλουμε μαθητές που αύριο μεθαύριο θα βγουν στην κοινωνία και δεν θα έχουν άποψη για τίποτα, ή θέλουμε μαθητές που θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα πολλά προβλήματα που έτσι κι αλλιώς έχει η σημερινή κοινωνία? Κατά τη γνώμη μας, θέλουμε το δεύτερο προφανώς. Μαθητές που θα διεκδικούν, που θα ξέρουν τις ανάγκες τους και θα διεκδικούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τις κινητοποιήσεις με δεδομένη. Τις διαστρεβλώσεις εκ μέρους κυβέρνησης και μέσων ενημέρωσης για το γεγονός ότι δεν θέλουν μάσκα, αλλά και την απειλή που έχουν πάνω από το κεφάλι τους τα παιδιά της εισαγγελικής παρέμβασης. Η κυβέρνηση πριν ανοίξουν τα σχολεία διατείνονταν ότι όλα είναι καλά, ότι τα σχολεία είναι έτοιμα να λειτουργήσουν και μάλιστα μας έλεγε ότι θα λειτουργήσουν από 7 Σεπτέμβρη, όμως τελικά τίποτα από αυτό δεν έχει συμβεί. Εκτός όλων αυτών που ανέφερε και ο κύριος Κοκονάς προηγουμένως, έχουμε και τεράστιες ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι 42.000 ήταν οι αναπληρωτές καθηγητές με το κλείσιμο της περσινής χρονιάς και φέτος, το 1 Σεπτέμβρη, διορίστηκαν 21.000 ή 22.000. Άρα τα κενά είναι πάρα πάρα πολλά. Αυτά είδαν λοιπόν και οι μαθητές με το που πήγανε στο σχολείο και βέβαια προφανώς και αισθάνθηκαν, ένιωσαν μάλλον αυτή την κοροϊδία. Επιπλέον, όταν στις τάξεις αρχίζουν ειδικά στη μεγάλα κέντρα, στη Θεσσαλονίκη, οι μαθητές ξεπερνούν τους 25. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχολεία του κέντρου έχουμε 27 μαθητές, πιάσαν το ανώτερο όριο. Καταλαβαίνουν ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει παραπέρα και καμία σχέση δεν είχε με αυτό που μας λένε ότι πήρανε μέτρα προστασίας. Mm-hmm. Στη στιγμή διαβάλλουν τον αγώνα των μαθητών, ως με τα γνωστά που ακούμε εδώ και δεκαετίες, ως υποκινούμενες, ως ότι είναι
ενώ τα προβλήματα τα γνωρίζουν και πιθανά, όχι πιθανά, σίγουρα τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και από εμάς. Και είναι αυτά τελικά που υποκινούν τους μαθητές για να βγουν στους δρόμους. Και όχι και μόνο αυτό, και τους γονείς. Σωστά. Τελικά σε αυτή τη θέση. Σε σχέση και με άλλα χρόνια βλέπουμε ότι οι γονείς συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Μάλιστα. Ωραία, οπότε θα δούμε πού θα πάει το θέμα αυτό. Να περάσουμε τώρα στο θέμα της προσχολικής αγωγής. Κύριε Κοκονά, πείτε μας την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στο Δήμο που είσαστε, Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, αλλά και γενικότερα αν έχετε μερικά ενδεικτικά στοιχεία για το πώς λειτουργήσε, αν λειτουργήσε, η προσχολική αγωγή φέτος. Καταρχήν να δηλώσουμε ότι και από την πλευρά των γονιών εδώ και χρόνια πάγιο αίτημά μας ήταν να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή. Και αποδεδειγμένα και με επιστημονικά κριτήρια είναι απαραίτητο οι μαθητές να ξεκινούν από αυτή την ηλικία, να έρχονται σε επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία με συγκεκριμένα στοιχεία. Η προσχολική αγωγή όμως, ενώ ήταν πάγιο αίτημα δικό μας και πρέπει να εφαρμοστεί, και συνεχίζει να είναι, ταυτόχρονα έπρεπε να συνοδευτεί με μια σειρά από μέτρα που θα εξασφαλίσει ότι αυτή η εφαρμογή τους δεν θα είναι επιφανειακή, δεν θα είναι, με άλλα λόγια, μια απλή ανακοίνωση από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα ανακοίνωσε την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής με μια προθεσμία 3 ετών, μέχρι την εφαρμογή της σε όλους τους Δήμους. Δυστυχώς όμως θεωρούμε ότι δεν πήρε κανένα μέτρο με τη χρηματοδότηση και με το σχεδιασμό για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η προσχολική αγωγή. Και φτάσαμε λοιπόν για την δικιά μας περιοχή, εδώ στο Δήμο Κορδελίου Ευόσμου, την τελευταία κυριολεκτικά χρονιά, ενώ ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και ένας προγραμματισμός από τα προηγούμενα χρόνια, να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή. Να θυμίσουμε εδώ και στον κόσμο που μας ακούει ότι κακώς δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός από πριν. Κάθε άλλο παρά προσπαθούσε ο κάθε Δήμος, και ακόμα και τώρα γίνεται, να εξασφαλίσει αναστολή της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Να μην ξεκινήσει καν δηλαδή. Ναι, να μην ξεκινήσει καν. Πρέπει οι Δήμοι να το βάλουν σε εφαρμογή. Γι' αυτό και κάποιοι Δήμοι, 5 συνολικά σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα τους και ο Δήμος Αθηναίων, πολύ μεγάλος Δήμος, αλλά και ο Δήμος Νεάπολης Σικιών εδώ στην περιοχή μας, εξασφάλισε για άλλη μια χρονιά να μην εφαρμόσει τη δίχρονη προσχολική αγωγή, για άλλους λόγους ίσως ο καθένας, αλλά με προσανατολισμό τον ίδιο τελικά. Πριν πάμε στην κατάσταση, είπατε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την εφαρμογή αυτού του μέτρου χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαφοροποιήθηκε πουθενά. Έρχεται να εφαρμόσει το μέτρο, περπατώντας το λεφτά ή όχι. Ακριβώς, περπατώντας το δρόμο που χάρασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πήρε τη σκυτάλη κυριολεκτικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και χωρίς και αυτή το ίδιο να ανακοινώσει έστω μια επιπλέον χρηματοδότηση, έστω έναν σχεδιασμό για την δίχρονη προσχολική αγωγή, έφτασαν και με διάφορες δικαιολογίες λόγω πανδημίας, έφτασαν στις αρχές Ιουνίου να πούμε ότι θα εφαρμοστεί αναγκαστικά ό,τι είχαν πει σε όλους τους Δήμους, εκτός από αυτούς που πήραν την εξαίρεση στους 5 Δήμους που αναφέραμε πριν. Ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ξανά εφαρμόζει την δίχρονη προσχολική αγωγή και πετώντας κυριολεκτικά το μπαλάκι στους Δήμους για να μπορέσουν να στήσουν χώρους που θα φιλοξενήσουν τους μικρούς μαθητές χωρίς πραγματικά, κυριολεκτικά, το λέω ξανά και ξανά, χωρίς κανένα σχέδιο. Φτάσαμε στα τέλη Αυγούστου, ενώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας άφηνε έολο αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Κάποια στιγμή ανακοίνωσε στους Δήμους ότι θα εφαρμοστεί και από τη σειρά τους οι Δήμοι, εφαρμόζοντας απόλυτα ό,τι λέει η κυβέρνηση, ήρθαν να εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Πώς, προσπαθώντας να βρουν προκατεύθυνσες, να τις στήσουν στους προάβλους χώρους κάποιων σχολείων ή κάποιων νηπιαγωγείων και με αυτόν τον τρόπο να ελαττώσουν και τους χώρους, τους έτσι κι αλλιώς ελάχιστους, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, εδώ στο Δήμο Κορδελίου Ευόσμου,
που έχουμε για, για τα νήπια, για να βγαίνουν να προβλίζονται τα νήπια και ταυτόχρονα να φέρουν σε πρώτη επαφή ένα τετράχρονο παιδί που θα έρθει, μάλλον πρώτη επαφή με το σχολείο, με μια προκάτεθουσα, ένα σιδερένιο κουτί, έτσι απλά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, και αυτή να είναι η πρώτη επαφή ενός μαθητή με το σχολείο. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγει για την ψυχολογία. Εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, και να μην λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες της πανδημίας. Και με μικρότερο προάβλιο χώρο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί 4 και 5 ετών χρειάζεται να βγει, να παίξει, να, πώς το λένε, να βρεθεί σε έναν χώρο διαφορετικό προφανώς από το διαμέρισμα του σπιτιού. Γι' αυτό και ένας από τους λόγους που λέμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί η δείχνη προσχολική όγκη είναι και η επαφή του ανθρώπου με την εκπαίδευση και όχι μόνο δεν και καλά με το διάβασμα, αλλά την κοινωνικοποίηση και αυτά με τους υπόλοιπους. Στη διαδικασία της κοινωνικοποίησής του από μικρή ηλικία. Στον Δήμο που είσαστε τώρα εσείς, μιλάμε για πόσα παιδιά που είναι έτσι στον αέρα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός ήταν για 18 νηπιαγωγεία για να λειτουργήσουν. Έτσι, ενημερωτικά σας λέω ότι με την προσχολική αγωγή, έτσι εννοώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει τίποτα αυτή την ώρα που μιλάμε. Προσπαθούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να εξασφαλιστούν αυτές οι προκατεύθυνσες όσο νωρίτερα γίνεται. Συναντούν γραφειοκρατικές δυσκολίες για να πάρουν μέρος στην δημοκρατία, επειδή είναι πολύ μεγάλο το έργο, χρειάζεται διεθνής διαγωνισμός και για να μην κουράζουμε τον κόσμο, δεν έχει εξασφαλιστεί καμία αίθουσα ακόμα. Υπήρχε πρόταση για να μεταφερθούν κάποια παιδιά σε έναν αρκετά καλό χώρο, αλλά δεν εξασφαλίστηκε η μεταφορά από την περιφέρεια και προσπάθησε ο Δήμος να την εξασφαλίσει ο ίδιος, την εξασφάλισε με μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια των μαθητών. Οπότε οι γονείς έμεναν κυριολεκτικά ξεκρέμαστοι, γιατί ταυτόχρονα δεν έκαναν αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς. Περιμένοντας να λειτουργήσει προσχολική αγωγή. Δημιουργήθηκε πραγματικά ένα αλαλούμ, ναι. Χωρίς να ξέρουν οι γονείς ακόμα τι θα κάνουν με τα παιδιά τους. Μάλιστα. Κύριε Αβραμίδη, εικόνα που έχετε εσείς από τον Δήμο που είσαστε. Ναι, στο Δήμο Θεσσαλονίκης έτσι και αλλιώς η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων στεγαζόταν στην καλύτερη περίπτωση σε δημοτικά σχολεία, μαζί με δημοτικά σχολεία. Αλλά το πιο σύνηθες είναι σε μαγαζιά συνήθως. Καταστήματα δηλαδή, ισόγεια. Σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν περίπου οι 550 νέοι μαθητές, σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, που κατανέμονται περίπου σε 21 νηπιαγωγεία έπρεπε να κατανεμηθούν. Όμως χωρίς καμία υποδομή. Η απόφαση του Δήμου ήταν να στηθούν 25 κύβολτ σε αυλές σχολείων στις 20 Ιουλίου, περίπου στα μέσα αυλές των δημοσίων. Με το που άνοιξαν τα σχολεία, στην κυριολεξία δηλαδή τη Δευτέρα, άρχισαν να ψάχνουν χώρους και αίθουσες σε άλλα σχολεία, κλείνοντας γυμναστήρια, χωρίζοντας γυμναστήρια ή ακόμη και σε υπόγεια δημοτικών σχολείων. Μάλιστα. Η κατάσταση, καταλαβαίνετε, είναι τραγική, τρομακτική για ένα παιδί 4 χρονών να βρεθεί σε τέτοιο σχολείο. Αλλά και για την οικογένειά του, που φαντάζομαι έχουν ανάλογα προβλήματα με αυτά που μας είπε. Έχουν πολλά τα προβλήματα, γιατί και οι μετακινήσεις που θα χρειαστεί να κάνουν τα παιδιά, ακόμη και για τα κύβωτα, είναι τεράστιες. Μιλάμε για αποστάσεις 2 και 3 χιλιόμετρων μέσα σε πόλη, που είναι δύσκολη μετακίνηση. Έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον τώρα και με τα εργασιακά προβλήματα, με την αβεβαιότητα και λόγω πανδημίας που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες. Εμείς προτείναμε, για παράδειγμα, την αξιοποίηση της διεθνής έκθεσης με κάποιο περίπτερο που πραγματικά υπάρχει υποδομή και η τεχνογνωσία, αν θέλετε, να στηθούν τουλάχιστον προσωρινά άμεσα πολύ καλύτερες αίθουσες, πολύ καλύτερες συνθήκες. Για να καταλάβετε, 5 κύβολτ έχουν προγραμματίζουν να μπουν πάνω σε χώμα, σε μία λάνα ουσιαστικά, που δεν θα προλάβει καν να τοποθετηθεί τσιμέντο ή κάποιος τάπητας για να προστατεύονται τα παιδιά. Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση, ούτε άλλα δημόσια κτίρια που μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά. Και η λύση που βρέθηκε
η οποία επίσης είναι, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά, τουλάχιστον τα μισά έτσι που υπολογίζουμε, αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν σχολείο ακόμη. Μάλιστα. Πρόχειρες κινήσεις λοιπόν εκ μέρους της πολιτείας και από την κυβέρνηση και από τις δημοτικές και τοπικές αρχές, αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ένα σχόλιο θέλω γι' αυτό, κύριε Αβραμίδη. Βλέπουμε δηλαδή και την προηγούμενη και την νυν κυβέρνηση να βάζουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο που δεν είναι κακό για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και το ζητούσαν το κίνημα και οι φορείς. Παρ' όλα αυτά, στην πράξη βλέπουμε ότι δεν περπατάει 3 χρόνια τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι προφανώς η στόχευση, η πολιτική τους, ότι κάτι που απλώς έχει έξοδο άμεσα οικονομικό δεν είναι εφαρμόσιμο και άρα να στρέψουν τους γονείς πιθανά προς την ιδιωτική πρωτοβουλία στο να πάρουν τα παιδιά τέλος πάντων σε ιδιωτικά παιδικούς σταθμούς κτλ. Μάλιστα την εναλλαγή αυτή της κυβέρνησης τη ζούμε εμείς και στην εναλλαγή του Δήμου. Ακριβώς η ίδια η κατάσταση. Υπόπεδα χαρακτηρισμένα, για παράδειγμα, για νηπιαγωγεία, θα καταθέτουμε σχεδόν κάθε χρόνο στο τεχνικό έργο σαν του Δήμου, σαν Ένωση Γονέων, τα οποία προφανώς και δεν λαμβάνονται. Είναι υπόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί για σχολεία από το 1976. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά, οπότε φαίνεται ότι η λογική του κόστους ωφέλους και στον τομέα αυτό φαίνεται να είναι η κυρίαρχη αντίληψη που καθορίζει και τις επιλογές της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων. Κύριε Κοκονά, τι πρέπει να γίνει, τι προτείνετε ως γονεϊκό κίνημα για αυτή την κατάσταση? Καταρχήν, θεωρούμε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή αποτελεί όριμο και αναγκαίο μέτρο, που όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς γενναία χρηματοδότηση. Γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τώρα το βιώνουμε ακόμα περισσότερο, όπου σε δήμους, όπως αναφέραμε πριν, Δήμο Θεσσαλονίκης, Δήμο Κορδελιού Εμπόσμου, αλλά και σε άλλους δήμους του Προδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, μαθητές, παιδιά να στηβάζονται σε αίθουσες προκάτ και μάλιστα σε αυλές σχολείων ή να μετακινούνται αρκετά μακριά από το σπίτι τους για να πάνε στον νηπιαγωγείο. Προφανώς δεν είναι εφαρμογή δίχρονης προσχολικής αγωγής με τα στοιχεία που θέλουν οι γονείς. Και δεν μπορεί να είναι και χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα, κύριε Κοκονά, έτσι δεν είναι? Ευθύνη, κατά τη γνώμη μας, έχουν και οι δημοτικές αρχές και του Πολυοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα και η περιφέρεια, οι οποίες στήριξαν αυτή την εφαρμογή αυτού του νόμου με τη μηδενική δαπάνη για την υλοποίηση, μετακυλώντας αρχικά την ευθύνη στους δήμους και κάποια στιγμή και την ευθύνη ακόμα και στους γονείς για το πώς θα εξασφαλιστεί αυτή η προσχολική αγωγή. Και ταυτόχρονα σμπρώχνουν έτσι και τους γονείς στην ιδιωτική εκπαίδευση. Απάντηση λοιπόν προφανώς δεν μπορεί να είναι οι προτάσεις αυτές για κατάργηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής που είδαμε από κάποιους δήμους, αλλά πρέπει να είναι, πρέπει και οι δήμοι, που και οι γονείς και η περιφέρεια να σταθούν στο πλευρό των γονιών όσοι αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματά μας και να διεκδικήσουν γενναία χρηματοδότηση. Και αν αυτό δεν γίνεται, να βγουν μπροστά. Κατά τη γνώμη μας, βέβαια, και για να μην έχουμε αυταπάτες, εδώ χρειάζεται οργανωμένο γονεϊκό κίνημα μαζί με τους εκπαιδευτικούς για να δηλώσουμε και μαζί και με τους εργαζόμενους της περιοχής, έτσι. Για να δηλώσουμε πραγματικά ότι πρέπει να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες του 2020. Και όχι με προκάτ αίθουσες που τα βάζαμε μετά από τους σεισμούς του 1979 και μετά από συνθήκες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Κύριε Αβραμίδη, τι πρέπει να γίνει? Προφανές ότι είναι αναγκαία η προσχολική αγωγή και για λόγους κοινωνικοποίησης των παιδιών και για τους λόγους ότι και οι γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον τρόπο εργασίας, τα part-time κτλ. Που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Όμως κυρίως για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, να φύγουν δηλαδή από το σπίτι, να μπορέσουν να βρεθούν με τα άλλα παιδιά, να μπουν σε μια λειτουργία επαφής, ώστε πραγματικά στο δημοτικό
να ξεκινήσει και η διαδικασία της εκπαίδευσης, της μάθησης. Προφανώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να διεκδικήσουμε και εδώ εμάς θα μας βρουν συμπαραστάτες όσοι δήμοι θέλουν να φτιάξουν, να διεκδικήσουν χρήματα για να χτιστούν νηπιαγωγεία ικανά να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την ανάγκη. Δεν μπορεί ένας παιδόθοπος να είναι καλύτερος από έναν νηπιαγωγείο σε τελική ανάλυση. Σωστά. Αύριο εμείς θα είμαστε και πάλι στο Δημαρχείο η Ένωσή μας, διεκδικώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας και θα καλέσουμε ακριβώς σε αυτό το Δήμο να βρεθεί μαζί μας, να βρούμε τους χώρους και να βάλουμε μπροστά το κυρίαρχο αίτημα που είναι να χτιστούν νηπιαγωγεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.